δυνατότητα που μου έδωσε ο Αντένα, δημιουργήθηκαν πάνω από 1.000 θέσεις δουλειάς. Μάλιστα. Γιατί το ένα κανάλι πίσω απ' άλλο άρχισε να κάνει πρωινή ζώνη. Πέρασαν από δίπλα μου πάνω από 200-250 παιδιά που έχουν γίνει διευθυντές ειδήσεων, αρχισυντάκτες, παρουσιαστές. Τι ωραίο πράγμα είναι αυτό. Ωραία. Αυτή είναι η κληρονομιά μου, αυτή είναι η περιουσία μου. Μάλιστα. Καταρχάς, θα ήθελα παρακαλώ να δείξει ο κύριος Λέπρος, ο σκηνοθέτης μας, το χώρο εδώ, γιατί μου εξήγησε ο Γιώργος ότι εδώ που είμαστε είναι ένας ιερός χώρος. Εγώ δεν το ήξερα. Εδώ. Πάρα, δεν πειράζει που φαίνονται εδώ τα παιδιά. Ήτανε, εδώ τι ήταν εδώ. Εδώ ήταν το τραπέζι του Καλημέρα Ελλάδα. Ήταν η πρώτη εκπομπή όταν φύγαμε από το Φάρο το 2004. Ναι. Και ήρθαμε εδώ. Εδώ λοιπόν δεν υπήρχε καμία άλλη εκπομπή. Εδώ ήταν τα σκηνικά από διάφορα σύριαλ, ναι, από όλα τα κανάλια που γυριζόντουσαν εδώ. Λίγο αργότερα μπροστά από εδώ ήρθε η Τατιάνα Στεφανίδου και από εδώ ήταν ο Νίκος ο Ευαγγελάτος. Άρα, μόλις φεύγετε από το Φάρο και ερχόσαστε εδώ. Η πρώτη εκπομπή. Εδώ στηθήκε. Η πρώτη. Εδώ και είμαστε. Μετά αλλάξαμε χώρο. Έχω ανέβει όλους τους χώρους. Στο 0, στο 1, στο 2, στο 3. Μάλιστα. Αλλά εδώ έχω φοβερές αναμνήσεις. Τέλεια. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι και εγώ εδώ και έχω πάρει την ενέργεια από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα του πρωινού. Ελπίζω. Τώρα πες μου λίγο, την ώρα που έβλεπες το βίντεο, ναι, εσύ είδε κάποια στιγμή χάθηκες. Χάθηκες στα πυκνά σου μαλλιά, τότε. Τι σκέφτεσαι, ποτέ δεν είχα πυκνά μαλλιά. Ακόμα και στην δημόσια τηλεόραση, ναι, στο Τρεις στον Αέρα, πάλι λίγα μαλλιά. Λίγα μαλλιά. Πάντως τώρα, αν αυτό που λένε λίγα μαλλιά, πολύ μυαλό, ή το άλλο που λένε ότι η υπερσεξουαλική τύπη. Ναι. Έχεις μαλλιά όμως, ε. Αρχίζω και μου πέφτουν. Στη συζήτηση αυτή αυτό λες. Άκου να σου πω. Έχω την εντύπωση ότι για τη δουλειά που κάνω δεν χρειάζεται να είσαι μανεκέν. Δεν χρειάζεται να είσαι ωραίος, ούτε σε επιλέξανε γιατί είσαι ωραίος. Μα είσαι εγωιτευτικός. Εγωιτευτικός ότι είμαι. Είσαι, δηλαδή, είσαι. Έτσι, να την πικρή αλήθεια να την πω. Είσαι εγωιτευτικός. Πες μου λίγο την ώρα που έβλεπε στο βίντεο. Τι σκεφτόσουν, γιατί χάθηκες λίγα δευτερόλεπτα. Σκεφτόμουν τα χρόνια που έχουν περάσει. Είναι πολλά τα χρόνια που έχουν περάσει. Πάρα πολλά τα χρόνια που έχουν περάσει. Και κάποια στιγμή λες, ρε Γιώργο, είναι πολλά τα χρόνια. Και ήρθε η στιγμή που το λέω. Είναι πολλά τα χρόνια. Άκου να δεις, Γρηγόρη, εγώ πάντα στην τηλεόραση, αν έκανα κλασικό αθλητισμό, έκανα μαραθώνιο. Ναι. Τώρα αποφάσισα να αλλάξω αγώνισμα. Σκηταλαδρομία. Χωρίς να θεωρηθεί εγωιστικό αυτό που θα πω, θα μου το πεις και εσύ, τι ακριβώς εννοείς. Σκεφτόμουν την ώρα που έπαιρνε στο βραβείο για την πιο πολύχρονη εκπομπή. Πρέπει να πάρω βραβείο, γιατί 31 χρόνια έκλεισα και εγώ κολλημένα ένσημα στην τηλεόραση, για τις περισσότερες εκπομπές που έχω κάνει στην ελληνική τηλεόραση. Διαφορετικές. Έχεις κάνει 33 εκπομπές. Κάπου εκεί. Εκ των οποίων 9 έχεις κάνει στον Αντένα. Καθόλου και το σκεφτόμουν ότι πρέπει να συναντιόμαστε. Ζητάω συγγνώμη αν κάνω λάθος, αλλά δεν νομίζω να κάνω λάθος. Ο άνθρωπος με την μία εκπομπή και τα περισσότερα χρόνια και ο άνθρωπος με τις περισσότερες διαφορετικές εκπομπές. Εγώ εδώ στον Αντένα έχω κάνει 6 διαφορετικές εκπομπές. 6 έκανες. 6. Πάμε να τις θυμηθούμε. Λοιπόν, Ελλάς στο μεγαλείο σου ήταν η πρώτη. Ουσιαστικά δημοσιογραφική ενημερωτική εκπομπή που έκανε ο Αντένα. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλησπέρα φίλοι τηλεθεατές. Για μια ακόμα φορά, μαζί. Για το μεγαλείο της Ελλάδας. Ελλάδος. Ή με το μεγαλείο της Ελλάδος. Ή Ελλάδας, όπως θέλεις. Με ή χωρίς αλκοόλ αυτή τη φορά. Εγώ θα έλεγα με ή χωρίς αλκοόλ να προβληματιστούμε, να το συζητήσουμε, να μην σας ανησυχήσουμε. Αν έχετε ένα ποτηράκι στο χέρι σας, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει αμέσως να το αφήσετε. Μέσα από αυτή τη συζήτηση θα αποφασίσουμε εάν θα πρέπει να πίνουμε, τι θα πρέπει να πίνουμε, πόσο πρέπει να πίνουμε, πότε πρέπει να σταματάμε να πίνουμε και πότε και για ποιους λόγους δεν θα πρέπει να πίνουμε. Να μην σας κρύψουμε ότι και εμείς πριν βγούμε στην εκπομπή πίνουμε συνήθως ένα ποτηράκι. Ναι, και το μεσημεράκι και το βραδάκι. Μην ξεχνάμε ότι το ποτό είναι μέσα στις συνήθειες του Έλληνα. Εμείς δεν είπαμε να ξεσηκώσουμε ταβερνιάριδες, αυτούς που έχουν τα κέντρα διασκέδασης, είναι ο παραγωγούς. Άλλωστε στηρίζει και την εθνική οικονομία το κομμάτι αυτό της Γεωργίας μας. Αλλά είπαμε να προβληματιστούμε. Μετά κάναμε την πρώτη βραδινή εκπομπή, η οποία ξεκίναγε στις 12 το βράδυ. Πώς λεγότανε? Ελλάς στο μεγαλείο σου, αλλά τη νύχτα. Αλλά τη νύχτα. Βαριώσατε να βρείτε τίτλο, Φαγώθηκα να κάνω το Καλημέρα Ελλάδα. Παρακάλαγα, εκέτευα, έλεγα. Στο τέλος μου πάνε κάτι. Εδώ θα πρέπει να σου πω ότι το κόνσεπτ, το περιεχόμενο αυτής της εκπομπής ήταν έμπνευση αποκλειστικά δικής μου. Μάλιστα. Όπου
πανομοιότυπες ήταν όλες οι υπόλοιπες εκπομπές που ακολουθήσαν από τα άλλα κανάλια. Το ίδιο πράγμα. Το ίδιο πράγμα. Να μου πει σιγά το πολυέλο και εσύ από κάπου αλλού θα το έχεις δει. Μπορεί. Από το εξωτερικό δηλαδή. Τελειώνουμε και με το Καλημέρα Ελλάδα. Κόκκινη κάρτα. Και μετά έρχεται η κόκκινη κάρτα. Εσείς κάποια στιγμή, τώρα είναι ευχή, είναι απειλή, είναι πρόθεση. Για ποιο πράγμα? Έχετε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ασχοληθείτε με την πολιτική. Όχι, δεν θα ασχοληθώ με την πολιτική. Δεν θα ασχοληθείτε. Όχι, δεν θα ασχοληθώ. Γιατί? Δεν υπάρχει λόγος. Παιδιά, θα θέλατε την κυρία Βουλή. Όχι, βλέπω ότι τα προβλήματα δεν λύνονται με την πολιτική. Μπορεί να λυθούν με άλλο τρόπο. Τα παιδιά, κυρίως που είναι το φυτώριό μας, το αύριό μας, χρειάζονται αγάπη, χρειάζονται φροντίδα, χρειάζονται καλά σχολιά. Δηλαδή, θα μπορούσα να ασχοληθώ σε ένα τομέα, δηλαδή στην παιδεία, σε πολιτιστικά θέματα. Αλλά όχι να είμαι ενταγμένη σε κάποιο κόμμα. Καταλάβατε. Θα ήθελα να μπορούσα να φτιάξω το ιδανικό κόμμα που να σταθεί δίπλα στα παιδιά, για τα παιδιά και να αντλεί τη δύναμη από τα παιδιά που είδατε σήμερα με τι τρόπο τοποθετούνται, πόσο έξυπνα μιλάνε, πόσο ενημερωμένα είναι, τα περισσότερα τουλάχιστον. Θυμήθηκα. Φεύγει σε μήνα, πηγαίνει στο Σταρ, μένει και ενώ είμαι σε διακοπές, με παίρνει ο αείμνηστος ο Μήνας Κυριακού και μου λέει γύρνα πίσω. Δεν κάνω διακοπές και ξεκινάμε και κάνω την κόκκινη κάρτα. Κάνω παιχνίδι, δύο χρονιές. Και όπως λέγατε, 10 με τόνο. 10 με τόνο, το 10 με τόνο, το οποίο πήγε πάρα πολύ καλά. Υποδεχτείτε τον Γιώργο Παπαδάκη. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλωσορίσατε στο 10 με τόνο. Ήρθε η στιγμή να σας αποκαλύψω κάτι. Τώρα που γνωριστήκαμε περισσότερο μέσα από αυτό το παιχνίδι, θέλω να σας πω ότι τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις σε αυτό το παιχνίδι είναι δικές μου, δεν τις ετοιμάζει κανείς. Και δεν έχω κάνει καμία προετοιμασία. Ό,τι μου έρχεται στο μυαλό από τις πλούσιες γνώσεις τις οποίες διαθέτω. Θα πρέπει να σας πω όσο πιο απλά. Ξέρετε, είμαι και συναισθαλμένο άτομο, γι' αυτό έτσι κομπιάζω. Όσο πιο απλά μπορώ να σας πω ότι είμαι ένα καλλιεργημένο και μορφωμένο άτομο. Να μου πείτε, τι είναι αυτά εδώ? Έχετε την εντύπωση ότι είναι ερωτήσεις και απαντήσεις. Όχι, όχι. Από τη διεύθυνση του σταθμού μου έχουν δώσει τις θεαματικότητες προκειμένου να πετύχουν τη διάσπαση του ατόμου. Ελάτε να παίξουμε και να μάθουμε. Καλωσορίσατε, φίλες και φίλοι, στο 10 με τόνο. Μετά, για να καλύψω τις ανάγκες του σταθμού, αποφασίζω να κάνω κάτι το οποίο δεν έχω καμία μα καμία σχέση. Τι? Ψυχαγωγία. Δεν θυμάμαι καθόλου. Sold out. Sold out. Ναι, sold out ήταν ο τίτλος, αλλά μόνος μου την έβλεπα. Δεν το θυμάμαι. Τι είχε να κάνει αυτό, με τι πραγματευότανε το παιχνίδι? Τίποτα. Ήταν ένα κακέκτυπο της εκπομπής του Σπύρου του Παπαδόπουλου, κακά τα ψέματα. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ανοίξτε την πόρτα σας, ανοίξτε την πόρτα του σπιτιού σας, για να ανοίξουμε κι εμείς την πόρτα του...